συνέχεια. Είναι αυτό, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, δράσαμε πολύ καλά στην άμυνα, στην πιστική άμυνα της καρδιάς, τουλάχιστον στο μισό γήπεδο. Δεν είχαμε ταχύτητα αντίδραση στις πάσεις μας. Ήταν πολύ πιστική και αυτή τα χέρια και είναι υψηλή ομάδα για την ομάδα. Σε ένα γεγονός δεν μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα σπιχνίδι να τρέξουμε. Γι' αυτό είναι το στοιχείο μας. Κάναμε άλλα πράγματα σωστά, δεν μας βγήκαν άλλα τα οποία σχεδιάσαμε. Δεν πειράζει, υπάρχει συνέχεια. Καλά να είμαστε, υγεία να υπάρχει. Και να είναι καλή συνέχεια και στην ομάδα της Καρδίτσας. Εντάξει, έχουμε περάσει μια δύσκολη εβδομάδα με το 3-0 που ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα. Αυτό δεν ήταν αναμενόμενο. Παίξαμε σε δύο πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Χάσαμε Τσάπα και Περισσέφαλα για το παιχνίδι του Ηράκλη. Παίξαμε μια ομάδα με βαριά φανέλα. Εκεί δείξαμε όλη την ανυπομονησία για να κάνουμε την πρώτη μας νίκη στο Μαρούσι. Και αυτό μας ανάγκασε σε μια πάρα πολύ κακή εμφάνιση. Όμως παρόλα αυτά δεν χάσαμε την πίστη μας. Δεν αμφιβάλαμε για τις δυνατότητες της ομάδας μας. Ξέραμε ότι το σημερινό παιχνίδι θα είναι δύσκολο γιατί η ομάδα της ΑΕΠ πάντα συγκροτήθηκε την τελευταία στιγμή. Συγκροτήθηκαν πολύ έμπειρα παιδιά, τα οποία πραγματικά ξέραμε ότι μας βάλουν δύσκολα και είχαν και κάνει ψυχολογία. Έχουμε πάρει τα μαθήματά μας από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Θα τα πάρουμε και από την αγωνιστική. Έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς ότι κάθε μέρα θα προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε, όπως είναι άλλωστε η προπονητική διαδικασία, αυτό σε αυτό αποσκοπεί. Εγώ και οι συνεργάτες μου προσπαθούμε πάρα πολύ για την ομάδα και φυσικά με την υποστήριξη της διοίκησης. Βλέπετε και ο κόσμος τι όθηση μας δίνει και νομίζω ότι το μέλλον μας θα είναι καλύτερο. Είναι μια μεγάλη και καλή μέρα για εμάς. Θέλαμε πάρα πολύ, είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα λίγο από άσχημα παρόλο που το πρόγραμμα μας ήταν λίγο δύσκολο και περίεργο. Θεωρώ πως έπρεπε τουλάχιστον μια νίκη να τα μεταφέρει να κάνουμε στο πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα σήμερα είχαμε εστιάσει κάποια πράγματα στον αντίπαλο, σχέση με τον αντίπαλο, τα οποία θεωρώ πως σε πολύ μεγάλο βαθμό το καταφέραμε. Δεν είναι και το σκορ εκεί πέρα, 42 σήμερα. Θεωρώ πως κάναμε καλή δουλειά και πρέπει αυτό το σημερινό μας να είναι ένα ζώμα για το επόμενο που πάρουμε για εμάς. Για τον κόσμο και τη συμπαράστασή του στο σημερινό παιχνίδι. Ξέρεις τι έχει γίνει για εμένα, τώρα που